ενημερώσω φιλετών με ονομάζομαι και υπενθυμίζω λίγο ότι βάσει νόμου τα στοιχεία επικοινωνίας και συνομιλίες καταγράφονται και διατηρούνται για ένα χρόνο. Βάσει ποιου νόμου, τι λέει αυτός ο νόμος? Ο νόμος είναι μισό λεπτάκι 3758 του 2009. Και τι λέει αυτός ο νόμος? Τι εννοείται τι λέει? Τι γράφει? Ότι οποιαδήποτε εταιρεία ενημέρωση οφειλετών είναι υποχρεωμένη να. Να ηχογραφεί τις επικοινωνίες με τον εκάστοτε πελάτη. Εγώ είμαι πελάτη σας. Ορίστε. Μάλιστα, λέω. Έχετε την καλοσύνη καταρχάς λίγο διοψηφία. Μα μισό λεπτό. Εγώ δεν έχω καμία σύμβαση μαζί σας. Έχετε λίγο καταρχάς, είπα και πάλι την καλοσύνη διοψηφία από ταυτότητα για να μην μπορέσουμε να συνοηθούμε. Προσέξτε με. Εγώ δεν είμαι πελάτη σας. Λίγο διοψηφία από ταυτότητα για να μην έχει την καλοσύνη. Δεν δίνω τέτοια στοιχεία από τηλέφωνο. Δεν μπορούμε να συνοηθούμε, λυπάμαι πολύ. Ναι, μπορείτε να μου πείτε από πού και ως πού είμαι πελάτη σας. Σας είπα και πάλι και αν δεν γίνεται αυτό πίσω στοιχείων δεν μπορούμε να συνοηθούμε, θα πρέπει να καλέσω άλλη ώρα. Βεβαίως, μπορείτε να μου δώσετε και εσείς τα στοιχεία σας. Σας είπα και ονομάζομαι. Τα δύο ψηφία της ταυτότητάς σας. Ναι, μιλάμε για δική μου υπόθεση. Αν με καλέσουν για δική μου υπόθεση, προφανώς και θα τα δώσω. Μα προφανώς. Έχετε την καλοσύνη, κύριε. Την καλοσύνη βεβαίως και την έχω. Θέλετε τότε να συνοηθούμε όπως πρέπει. Τι εννοείται όπως πρέπει? Σας είπα, λίγο δύο ψηφία από ταυτότητα ή αφημί. Ναι, βεβαίως, εφόσον μου δώσετε και τα δικά σας όμως. Λοιπόν, ευχαριστώ κύριε. Δεν μπορούμε να συνοηθούμε, γεια.